για να μας πει περισσότερα. Νίκη, σε ακούμε. Αυτά που τα μέτρα που περιμένουμε, Γιάννη, και λέγαμε ότι μπορεί να μην είναι έτοιμα καν μέχρι την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας μόλις από την Ξάνθη προανήγγειλε ότι αύριο θα τα ανακοινώσει με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήτη Τσακαλώτο. Σημείωσε μάλιστα ότι θα πρόκειται για μέτρα που θα είναι μόνιμα και δεν θα είναι κανένα εφάπαξ. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει, τι μέτρα είναι αυτά όμως, έχουμε κάποια εικόνα, τι πληροφορίες υπάρχουν. Γιατί γενικότερα υπήρχαν κάποιες ασαφείς πληροφορίες για μέτρα ελάφρυνσης, για πράγματα τα οποία θα δώσουν τέλος πάντων θεωρητικά μια ελάφρυνση σε όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν έχουμε μια πιο σαφή εικόνα ποια μέτρα θα είναι αυτά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρόκειται για μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα όπως είπε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο και γνωρίζουμε ότι κυοφορείται ένα σενάριο, ψάχνουν έναν τρόπο να επιστρέψει η 13η σύνταξη, θα δούμε εάν αυτό θα υποδοθεί, δεδομένου ότι να θεσμοθετηθεί επισήμως και με μόνιμο χαρακτήρα είναι δύσκολο και ο κύριος Τσίπρας διέψευσε ότι θα υπάρξουν εφάπαξ μέτρα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα μονταριστεί αυτό αύριο και ποιο θα είναι το μείγμα που θα ανακοινωθεί. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως, Νίκη, ότι σήμερα ήρθαν και οι εκπρόσωποι των θεσμών, τα τεχνικά κλιμάκια, προκειμένου να αρχίσει πάλι η συζήτηση για την αξιολόγηση για την μεθεπόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στο επόμενο Eurogroup. Ναι, υπάρχει, είναι στο πλαίσιο, είναι μια επίσκεψη προγραμματισμένη, όχι θρίλερ. Μάλιστα. Στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να χτίσουμε θεμέλια πάνω στα οποία από εδώ και στο εξής μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής.